Ένα έθιμο μοναδικό στην Ήπειρο που τα τελευταία χρόνια αναβίωσε στο χωριό Κοπάνη του νομού Ιωαννίνων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των κατοίκων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Τρεις ομάδες, ανδρών και γυναικών, αλλά και παιδιών, κρατώντας στα χέρια τους κυπριά και κουδούνια που είναι στολισμένα με δάφνες, κρίνα και αγριολούλουδα, περιδιαβαίνουν όλα τα σπίτια του χωριού και λένε το μυρολόι της Παναγίας και τα πάθη του Χριστού. Εδώ, στους πρόποδες του Τόμαρου, στο χωριό Κοπάνη, το έθιμο αυτό αναβιώνει τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Αυτό που κληρονόμησαν οι άνθρωποι θέλουν να το κληροδοτήσουν και όπως φαίνεται η νέα γενιά είναι διαρκώς παρούσα. Οι νοικοκυρέοι περιμένουν τους συγχωριανούς στα σπίτια τους και τους ανταμείβουν με αυγά, κουλούρια και χρήματα. Το αντάμα στην εκκλησία γίνεται το μεσημέρι και συνοδεύεται από τη διανομή των σταυροκούλουρων που οι γυναίκες έχουν ζυμώσει και ψήσει από την προηγούμενη ημέρα. Λόγω της ημέρας είναι κεντυμένα και με αγκάθια, παραπέμποντας έτσι στη Μεγάλη Παρασκευή και όλες οι ομάδες επαναλαμβάνουν το μυρολόι της Παναγίας. Είναι ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του από τα παλιά χρόνια. Έτσι ακριβώς έκαναν και οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας και τώρα εμείς. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε και το έθιμο αυτό στη νέα γενιά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παράδοση, τα ήθη και έθιμα και γενικότερα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι ένα βασικό επιχείρημα για όλους εμάς η διατήρηση των εθίμων, γιατί προσελκύουν κόσμο, γεμίζουν οι πλατείες, γεμίζουν οι γειτονιές, οι εκκλησίες και όλοι έρχονται εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας που βιώνει ο τόπος μας κοντά, όπως τα παλιά χρόνια. Παρούσα όπως κάθε χρόνο και η νέα γενιά. Η Ζωή και η Κατερίνα ήρθαν από την Αθήνα για να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έθιμο και να ψάλουν τα κάλαντα στο χωριό και να κάνουν επίσης Πάσχα. Και ο μικρός Θοδωρής στέλνει τις δικές του ευχές. Ήρθαμε από την Αθήνα και συμμετέχουμε σε αυτό το έθιμο κάθε χρόνο. Μας αρέσει πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει και τις επόμενες χρονιές ώστε να συνεχίσουμε να ερχόμαστε εμείς. Μου φαίνεται πολύ ωραίο το έθιμο, θα το συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Από μικρούς μέχρι μεγάλους. Χρόνια πολλά και καλή ανάσταση από τους χωριανούς μας στην Κοπάνη.